Τι έγινε, τι έπαθε. Τίποτα, κάνει πόζες. Η Νατάσα ποζάρει. Α, παιδιά, συγγνώμη. Κάνεις vlogging. Όχι, δεν κάνω vlogging. Κάθομαι και σας περιμένω τόση ώρα. Πού είστε? Κάνεις vlogging. Εμείς καλέ που σε περιμένουμε 2 χρόνια. Εσύ μας περιμένεις τόση ώρα. Είναι ένα παραμύθι που έχει παραμύθι. Βεβαίως. Στο δικό σου τον εγκεφαλάκο και μας το πετά συνέχεια. Όχι ότι 2 χρόνια σου λέμε θα έρθεις και λες θα έρθω. Από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Εντάξει, δεν ισχύει. Οκ, άκυρο, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, εγώ λέω αυτή τη σήμερα να την κρατήσουμε πολύ, γιατί είναι συλλεκτική εμφάνιση. Ναι. Τι κάνεις, κορίτσι? Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, δεν βγαίνω καθόλου. Ναι. Δεν πήγα διακοπές το καλοκαίρι. Καθόλου. Ούτε μία μέρα. Από δεν πήγα φόβο. Να κάνω. Όχι. Πώς να τα εξηγήσω, δεν ξέρω αν θα γίνει κατανοητό. Θα γίνει. Εντάξει, ωραία, χαίρομαι πολύ και αυτό και για τη βοήθειά σας. Λοιπόν, τίποτα. Μου βγήκε αυτό και αποφάσισα να το ακολουθήσω. Δεν ήταν θέμα όμως φόβου, ότι είχα τρομάξει, μην κολλήσω, μην. Όλο το πράγμα, η όλη κατάσταση, ναι, για κάποιο λόγο, με οδήγησε κάπως έτσι. Και είπα. Τι είπα? Είπα να μην το πολεμήσω. Να δώσουμε μια ντραμαμίνη στο κάμερα, ναι, γιατί έχει πάει πέρα εδώ, δεν θέλει να πάρει ντραμαμίνη. Α, δεν μπορώ, ζητώ 1000. Όχι, καλέ. Όχι, καλέ. Αλλά αυτό εμείς την Νατάσα φέραμε. Δεν έβαλα τέτοια, δεν μπορώ. Την Νατάσα θέλουμε, όπως είσαι. Ωραία, δεν θέλουμε την Νατάσα όπως τη φάλουμε εμείς. Ωραία, και μετά από την ασκητική ζωή, πώς σου ήρθε να πας στο Just the Two of Us, ας πούμε. Αντουάν, ο Αντώνης, ο αδερφός σου. Και με πιάνει εξαπίνηση. Γιατί? Και το έλαντε. Και κάπως έτσι, ναι. με μία τόση απλή, ας πούμε, με απλοϊκότητα, το σκέφτηκα πάρα πολύ γρήγορα και είπα ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Για να το λύσω και σαν απορία. Ναι. Με τον Νίκο Κοκλώνη είστε φίλοι, σωστά? Ναι. Τι ναι, κουβάρι ήταν να γίνεται. Αυτό ήταν αστείο ή σοβαρό? Μα πού ήταν να γίνει κουβάρι? Νάνση, πού είσαι? Ναι, αυτό είναι, δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρεις, σε σένα, που σε ξέρω τόσο πολύ και σε αγαπώ και πάρα πολύ και το ξέρεις. Και εγώ σας αγαπώ και το ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω πού ότι είναι η αλήθεια και Νίκος, πού είναι η τρολιά. Ναι. Περίμενα να σου πω τώρα. Σου λέω όλη την πρόταση. Ο Νίκος Κοκλώνης θα παντρέψει την Νατάσα Καλογρίδη και τον Λικουρέζο. Ναι. Εγώ τι από πάρα. Όλα αυτά ακούγεται. Δεν ξέρω. Αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τώρα επειδή είμαστε και σοβαροί άνθρωποι, ας πούμε. Αλίμονο το συζητώ. Όχι. Αυτό όλο ήταν τρολ. Ήταν αλήθεια. Παιδιά, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Γιατί αυτό ήταν ο κουμπάρος. Η αλήθεια είναι μεταξύ πολλών πραγμάτων. Τι η πραγματικότητα της Νατάσας μερικές φορές ξαφνιάζει και την ίδια. Λοιπόν, πρώτος γάμος. Έχω παντρευτεί, το ξέρετε. Α, βέβαια, ξεχνιέται. Με μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, πόσο χρόνο. Στις 10. Μικρή, τέλος πάντων. Αυτό με τις ηλικίες και αν μπορείτε να το σταματήσετε. Έχει πολλά χρόνια πάντως. Βασέ κομποζέ. Ωραία, έχεις παντρευτεί. Λοιπόν, ποια είναι η φάση, δεν είναι ότι έχω παντρευτεί. Στις 10 μέρες έγινε η πρόταση γάμου. Πάλι μια πραγματικότητα η οποία με ξάφνιασε. 10 μέρες σχέση. Βεβαίως. Δηλαδή ένα γάλα στο ψυγείο διαρκεί περισσότερο από τη σχέση σας. Λοιπόν, γίνεται η πρόταση. Τη Φλωρεντία, μετά από 3 μήνες παντρευόμαστε. Ναι, λέει. Μετά από 3 μήνες παντρευόμαστε, μείναμε παντρεμένοι για 6 μήνες και μετά χωρίσαμε. Και όλα αυτά που λες, 6 μήνες μου φαίνεται πάρα πολύ. Μια αιωνιότητα. Και εμένα. Μένει ένα πράγμα. Ωραία. Αυτός ο έρωτας, λοιπόν, πώς σου τέλειωσε τόσο γρήγορα? Δεν σου έχει συμβεί σε σένα. Ξέρω εγώ, δεν σου έχει συμβεί, ναι, να κάνεις μια σχέση. Αλλά αν υπάρχει ένας γάμος, το παλεύεις και 2-3 φορές, ναι, παραπάνω. Αν είχες ένα παιδί, σαφέστατα. Okay. Όμως, αν όταν ήταν. Ναι, είναι πιο εύκολο. Ναι. Ζεις την όλη, το όλο αυτό υπέροχο παραμύθι, γιατί εγώ έτσι το έζησα, σαν ένα υπέροχο παραμύθι. Κράτησε όσο κράτησα, κράτησα εγώ τα καλύτερα από αυτό και τίποτα άλλο. Και ο άλλος κράτησε καλύτερα. Ο άλλος ξέρει εγώ τι κάνει. Σχέσεις, ναι. Δεν έχετε καθόλου σχέσεις? Δεν έχουμε κακές σχέσεις, αλλά δεν έχουμε επαφές. Δηλαδή, άμα βρεθούμε, ναι, θα πούμε ένα γεια. Καλά, θα πείτε ένα γεια, πρώην σύζυγη. Ναι, βρεθούμε. Ναι, έχουμε δει και να έχουμε δει. Που αλλάζουν πεζοδρόμιο. Άσε με τώρα. Ναι, γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Τίποτα, κάναμε. Εγώ σου είχα ρωτήσει για έναν άλλον επικείμενο γράμμα. Δεν πειράζει. Είναι και εγώ, είδες πως έφερα. Έτσι. Κατάλαβε και εγώ ψάρωσα. Λοιπόν, τι κάνει ο κύριος Λικουρέζος? Καλά είναι. Το ξέρεις, γνωρίζεις ότι είμαστε στην ίδια πολυκατοικία. Ναι, το γραφείο. Έτσι έγινε και η γνωριμία σας. Κάθε λεπτομέρεια αυτού. Ναι, ναι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ενώ βρίσκεστε πια.
Μιλάτε. Στη συμβούλη της πολυκατοικίας. Στο κοινόχρηστα. Για τα κοινόχρηστα. Ναι. Ναι, για τα κοινόχρηστα, να δούμε πώς θα πρέπει να πληρώσει ένας και ο άλλος. Κοίταξε να δεις, η σχέση με αυτόν τον συγκεκριμένο, με αυτή τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, θα έλεγα εγώ, ήταν μια σχέση πνευματική. Και δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Κάποτε ήταν καθημερινή γι' αυτό. Είναι πια καθημερινή ή όχι? Δεν είναι καθημερινή. Όχι, δεν είναι καθημερινή. Θα μπορούσες να τον ερωτευτείς, τα αλήθεια, έναν άνθρωπο σαν αυτό, έναν άνθρωπο με το μυαλό αυτό? Μου καίει το όχι μου καίει, μου... πώς να το πω, βοηθήστε με. Πες μας περίπου τι θες να πεις. Ένας άνθρωπος, παιδί μου, ο οποίος σου εξελίσσει το πνεύμα και σε ταξιδεύει και σε φτάνει μέχρι και την έκσταση, την πνευματική, διότι... Τολμώ να το πω αυτό, ότι με έφτασε και σε αυτό το σημείο. Τι να πω. Απλά μετά εσείς πει, αυτό είχε αρχίσει να γίνεται ένα μεγάλο μαναφούκι, το οποίο δεν ξέρω πώς φαινότανε. Ναι. Είχα παντρευτεί στη σχέση με τη λέει Μαρία Ελένη, τι αυτό, δηλαδή... Ναι, όχι, εγώ δεν μπαίνω... Έγινε μετά κάτι άλλο από αυτό που λες, από αυτό που περιγράφεις. Ναι, δεν με ενδιέφερε τι συνέβαινε γύρω από αυτό, εμένα με ενδιέφερε τι συνέβαινε με εμάς, οπότε... Ναι. Δεν έμπαινα καν στην υπόλοιπη τρέλα. Και αυτό γιατί αυτή η σχέση να σταματήσει τότε, αφού είναι έτσι? Δεν έχει σταματήσει. Έχει πάρει μια άλλη μορφή. Δεν έχει σταματήσει. Δεν θα έλεγα ότι έχει σταματήσει. Ναι. Εντάξει, εγώ καλύφθηκα, συνάδελφε. Ωραία, εγώ θέλω... Κάνοντας ένα πάρα πολύ γρήγορο βιογραφικό για σένα, γιατί κάποια ξέρουμε, κάποια δεν ξέρουμε, κάποια αληθεύουν, δεν αληθεύουν. Εγώ θα λέω και εσύ διορθώνε με. Γεννήθηκες Αθήνα, μετακομίζεις στο Σίδνεϊ 14 όλο ετών. Όλο λάθος είδες. Ωραία. Πολύ σύντομα λοιπόν. Γεννήθηκες Σίδνεϊ? Γεννήθηκα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, γιατί είχε πάει ο πατέρας μου εκεί για δουλειές. Για δουλειές, μπράβο. Ήταν μηχανικός αεροσκαφών. Μικρή έζησα μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία στη ζωή μου, η οποία με σημάδεψε. Όταν έχασες τον παπά σου. Μπράβο. Η οποία όμως επίσης. Ήταν και ο λόγος που γνώρισα το τι σημαίνει αγάπη και το ένιωσα σε όλο του το μεγαλείο. Διότι γίναμε μία γροθιά, η μητέρα μου, εγώ και ο Αντώνης. Εσύ αυτό δεν ήσουν πολύ μικρή. Ήσουν μωρό. Και το ξέρεις ότι θυμάμαι πράγματα. Πόσο ήσουν? 6 ετών. Ναι, θυμάσαι. Όχι, δεν κατάλαβες. Μιλάμε για ανατριχιαστικές θύμησες. Ακόμη τις θυμάσαι. Είχα τρελή αδυναμία. Δεν υπήρχε. Έφευγε για ταξίδι, παιδιά, και τον τράβαγα από τα πόδια για να μην φύγει. Αυτό σε άλλαξε, αυτό το γεγονός. Δηλαδή, ο θάνατος του παπά σου πιστεύεις ότι άλλαξε όλη τη ζωή? Σίγουρα. Δηλαδή, υπάρχουν φορές που κάθομαι και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι και λέω, ρε εσύ, αν ο μπαμπάκας μου υπήρχε τώρα, δεν θα ήμουν ίδια. Δεν θα μπορούσα να είμαι ίδια. Σου πήρε πολλά χρόνια να το ξεπεράσεις? Πήρε. Όχι να το ξεπεράσεις, να κάνεις ειρήνη με αυτό το γεγονός, κατάλαβες. Ειρήνη έχω κάνει, ειρήνη έχω κάνει. Να το αποδεχτείς, να βάλεις μια... να το πενθήσεις, βέβαια, να βάλεις μια τελεία. Βέβαια, ειρήνη έχω βάλει, γιατί όπως σου είπα, κατάλαβα μετά ότι όλο αυτό συνέβη για κάποιον, ακούγεται πολύ κλισέ, το ξέρω, αλλά για κάποιον άτιμο λόγο συνέβη, ρε παιδί μου, γιατί έπρεπε να ζήσουμε αυτό που ενδεχομένως, εάν δεν συνέβαινε αυτό το γεγονός, να μην το ζούσαμε ποτέ. Έχεις ένα δέσιμο με τον αδερφό σου, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσατε να είστε δίδυμοι, δεν ξέρω, είστε κολλητοί, πάρα πολύ. Ναι, είστε πολύ. Είστε πάρα θα μπορούσε πολύ. Να είναι, δηλαδή υπάρχουν πάρα 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 πολλά σημεία του Αντώνη που κάθομαι έτσι και το χαζεύω και... Που έχω σκεφτεί, ας πούμε, πω ρε γαμώ το τυχερές οι γυναίκες που είναι δίπλα του. Ναι. Σχεδόν ερωτευμένοι, αν δεν μου γίνεται λίγο περίεργο. Ναι, αλλά με κατάλαβες με ποια είναι. Ναι. Αλλά δίνει μια εξήγηση αυτό. Δηλαδή, ότι όλο αυτό έγινε γιατί δεθήκατε πάρα πολύ τότε. Παρ' όλα αυτά όμως γρήγορα η μαμά σου ξαναπαντεύτηκε, ενώ έναν άνθρωπο που σας υιοθέτησε. Δεν ήθελε καθόλου. Μετά από δική μας παρότρινση. Ναι. Γρήγορα γίνατε οικογένεια, ενώ ξανά. Μετά από 8 χρόνια. Ναι. Δεν είναι πολύ γρήγορα, κανονικά. Ναι, κοίταξε να δεις. Ήταν και η μαμά, όπως εξακολουθεί να είναι ακόμα και τώρα, αφιερωμένη και αφοσιωμένη μόνο στα παιδιά της. Αλήθεια. Είναι τρομερό. Όχι, είναι τρομερό. Εσείς τα 14 πήγατε στην Αυστραλία, πήγατε με τη μαμά σου ή και με τον νέο της άντρα? Alone. Μόνοι μας. Άλλο τρελό τώρα αυτό που το σκέφτομαι. Τι, μένετε μόνοι σας? Ναι.
Στην Αυστραλία. Φοβερό, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι και αυτό επίσης ήταν ένα πράγμα. Φαντάσου, σε μια πάρα πολύ τρυφερή ηλικία των 14 ετών. Ναι. Βοήθεια. Στην αρχή τα βρήκα δύσκολα. Δηλαδή την θυμάμαι τους πρώτους περίπου 6 μήνες. Είχα κάνει τη νύχτα μέρα, τη μέρα νύχτα, δηλαδή είχα χάσει λίγο. Αλλά και αυτό ήταν ένα κομμάτι. Κινδύνεψες με έναν τρόπο. Όχι. Έχω τον άγγελο από πάνω. Δηλαδή το έκανες, αλλά με μια ασφάλεια. Κάπως έτσι. Και αυτό είναι πάλι λίγο. Ποτέ δεν ένιωσα, Παναγία μου. Είναι ξυλωστό, όχι. Τύπα το εσύ καλού κακού. Τύπα. Λοιπόν, ποτέ δεν ένιωσα, σαν πάντα να ένιωθα μάλλον, να το πάω αλλιώς, ότι υπάρχει, αυτό το λέω παιδιά πάρα πολύ σοβαρά, ότι υπάρχει κάτι από πάνω που με προστατεύει. Ο παπάς σου. Ωραίο να πιστεύεις ότι κάποιος υπάρχει. Το ένιωθα, δηλαδή ποτέ δεν ένιωσα κίνδυνο, ότι και κάποια μικρό χαζό, στυλοστραβά, ας πούμε, πραγματάκια, ήταν έτσι. Έκανες άγρια ζωή, μικρότερη. Όπως την εννοείς εσύ, ο καθένας. Φυσικά, απ' όλα. Γι' αυτό είπα πριν, ότι θέλω να ζω, θέλω να δοκιμάζω, θέλω να βλέπω, θέλω να... δεν θέλω να είμαι έτσι, με παροπίδες. Θέλω να έχω... άποψη για όλα. Όχι άποψη, ζήση. Έλεγα πριν και επαναλαμβάνω και γυρνάω σε αυτή την κουβέντα, ότι μάλιστα, η εικόνα που βγάζεις, παιδί μου, εμένα είναι η εικόνα ενός κοριτσιού που είναι και λίγο αντράκι, που δεν τον νοιάζει, που θα πει την άποψή του, που έχει αυτοπεποίθηση. Και αυτοπεποίθηση. Και σε έχω δει και άλλες στιγμές που είσαι ένα πολύ συναισθαλμένο και ήσυχο και ντροπαλό παιδί. Σαν να είναι δύο Νατάσες. Αυτή που είναι όταν ανοίγει ο φακός και αυτή που είναι άρχος στο παρασκήνιο. Είναι έτσι. Εάν δεν υπάρχει η ευαισθησία, δεν μπορεί να υπάρχει ο δυναμισμός στα πράγματα. Ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του. Εγώ λέω ότι πίσω από την κάμερα, πίσω από τα φώτα συνεντεύξεις την άλλη ώρα της ημέρας, είσαι αλλιώς. Είναι, όχι, καλά. Όχι, ρε παιδί μου. Τι λες καλά. Αλλιώς είναι. Πού και δεν. Θα του πετάξω. Μια άλλη Νατάσα έχω δει. Φύγετε, σου πετάξω μαξιλάρι. Σταμάτα. Παιδί μου, όχι. Κάνεις μερικές φορές την πρόκληση για την πρόκληση. Όχι. Για να δεις τι θα γίνει. Καλά, τι το πήγε να μην, εγώ το πήγαινα λαού. Ναι, γι' αυτό. Κάνεις ρε παιδί μου, έτσι θα κάνω τώρα να δω τι θα γίνει. Ρε παιδί μου, πες μου πώς έχει, δηλαδή. Ρωτάω με παιδί μου, δεν έχουμε. Ναι, δηλαδή εγώ θεωρούμαι προκλητική, ότι προκαλώ. Όχι, είσαι προκλητική. Αλλά εσύ τι πιστεύεις. Θα βάλω την καπελαδούρα. Βάλω την καπελαδούρα να δω τι θα γίνει. Θα βάλω αχ, όχι, όχι, όχι. Θα τη βάλω την καπελαδούρα επειδή μου γουστάρει να τη βάλω την καπελαδούρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δω εγώ τι θα γίνει. Τι λες, αγάπη. Γιατί θα πούνε. Και χωρίς την καπελαδούρα θα πούνε. Μην ανησυχείς. Αυτό είναι μια αλήθεια. Νατάσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πω, παιδιά, και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας το έλεγα δύο χρόνια τώρα, σας λέω ότι θέλω να έρθω. Και παραδέξου το. Και δεν με καλείτε.